θεώρηση βέβαια, δεν ασχολείται μόνο με τα αυτοκίνητα, γιατί στις αρμοδιότητες της εμπλέκονται και οι πεζοί. Γιατί μπορεί να μην οδηγάμε όλοι αυτοκίνητο, αλλά πεζοί είμαστε όλοι μας. Ο πεζός λοιπόν πρέπει να κινείται στο πεζοδρόμιο. Τι είναι όμως το πεζοδρόμιο, μα το λέει και η λέξη. Ο δρόμος των πεζών. Η νομοθεσία μας λοιπόν προβλέπει ότι τα πεζοδρόμια πρέπει να έχουν τουλάχιστον 1,5 μέτρο φάρδος χωρίς τις δενδροφυτεύσεις και τις υπακτοδοτήσεις. Φανάρια βέβαια δεν υπάρχουν μόνο για τους οδηγούς, υπάρχουν και για τους πεζούς. Η γνωστή Γρηγόρης και σταμάτησε. Και πρέπει να συμμορφωνόμαστε απολύτως με τα σήματά του. Με το σταμάτη σταματάμε. Με το Γρηγόρη προχωράμε. Όμως με προσοχή, γιατί εσείς μπορεί να ξέρετε ότι έχετε προτεραιότητα. Οι οδηγοί όμως το ξέρουν ή μήπως το έχουν ξεχάσει. Ναι, αλλά φανάρια και διαβάσεις δεν υπάρχουν παντού. Τι κάνουμε τότε? Ελέγχουμε το δρόμο πολύ προσεκτικά, δεξιά και αριστερά, και χωρίς να βραδυπορούμε διασχίζουμε κάθετα το δρόμο. Βέβαια, πολλές φορές δεν υπάρχουν πεζοδρόμια και περισσότερες φορές δεν είναι προσπελάσιμα, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε να κατέβουμε στο οδόστρωμα. Τότε πρέπει να περπατάμε αντίθετα με τη ροή της κυκλοφορίας, προκειμένου να βλέπουμε από τι και πώς κινδυνεύουμε. Δυστυχώς για όλους μας, στο θέμα των πεζών δεν ακολουθούμε τις συνήθειες του πολιτισμένου κόσμου, όπου έτσι και πεζός πατήσει στο οδόστρωμα, σταματάνει πάντως. Όλα αυτά προϋποθέτουν την απελευθέρωση των πεζοδρομίων και την παραχώρησή τους σε αυτούς που τους ανήκουν, δηλαδή στους πεζούς, δηλαδή σε όλους μας. Μηχανάκια, καφετέριες και παρκαρισμένα αυτοκίνητα έξω από τα πεζοδρόμια.